Εκδόθηκε και αναρτήθηκε στη διάδια η απόφαση 354 κάθετος του 2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάρτης με θέμα «Κατάρτιση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Σπάρτης έτους 2015. Προϋπολογισμός πίνακας στοχοθεσίας». Τον Δήμαρχο Σπάρτης, κ. Ευάγγελο Βαλιώτη, επισκέφθηκαν μαθητές, μαθήτριες και δάσκαλοι της 3ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης. Οι μικροί μαθητές έθεσαν πλήθος ερωτήματα σχετικά με θέματα που τους απασχολούν, όπως ο τρόπος λειτουργίας, χρηματοδότησης και διαχείρισης του Δήμου, η παρεμπόδιση κυκλοφορίας στις ράμπες, η δημιουργία δικτύου ποδηλατόδρομων και πεζοδρόμων, η δημιουργία νέων πεδότοπων, τα αδέσποτα ζώα, τα απορρίμματα και η ανακύκλωση, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έργων, τα σχέδια για βελτίωση της καθημερινότητας και πολλά άλλα. Φυσικά ο Δήμαρχος με ικανοποίηση απάντησε στα παιδιά. Στους Μολάους θα δημιουργηθεί νέος τομέας του ΕΚΑΒ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ, σε συνεδρίαση της 8ης Οκτωβρίου 2014, αποφάσισε ομόφωνα τη δημιουργία νέου τομέα ΕΚΑΒ στους Μολάους, υλοποιώντας χρόνιο αίτημα του Νοσοκομείου Μολάων, το οποίο επιτακτικά έθεσε επανειλημμένος ο Δήμαρχος Μανεβασιάς κ. Ηρακλής Τριχύλης. Θα επαναλειτουργήσει αφού θα αναστηλωθεί ο Φάρος Μανεβασιάς. Ο Φάρος Μανεβασίας, που κατασκευάστηκε το 1896 και βρίσκεται εκτός των τειχών του κάστρου, πρόκειται να αναστηλωθεί και να καταστεί πλήρως λειτουργικός. Το έργο έχει ενταχθεί από την περιφέρεια Πελοποννήσου στο ΕΣΠΑ και εντός 12 μηνών από την εγκατάσταση του αναδόχου κοινοπραξίας, ο Φάρος Μανεβασίας θα επαναλειτουργήσει. Σχεδόν 4 μήνες απέμειναν προκειμένου οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων να ενταχθούν στο νόμο 4178 κάθετος 13 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και να νομιμοποιήσουν το ακίνητό τους. Στις 8 Φεβρουαρίου 2015 λήγει η προθεσμία για επαγωγή στον νόμο και σύμφωνα με παράγοντες του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δεν πρόκειται να δοθεί παράταση. Σε περίπτωση που τα αφαίρετα δεν έχουν ενταχθεί στον νόμο, κινδυνεύουν με πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης, δυσθεώρητα σε σχέση με τα πρόστιμα που προβλέπονται στο 4178 κάθετος 13 και φυσικά κρίνονται καταδραστέα. Από την άλλη, δεν μπορεί να γίνει μεταβίβαση οποιοδήποτε ακινήτου, το οποίο είναι είτε ευθαίρετο είτε έχει αυθαιρεσίες, ενώ για όλα τα προς μεταβίβαση ακίνητα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρονική ταυτότητα. Οι δόσεις αποπληρωμής των προστήμων είναι είτε εξαμηνιαίες είτε μηνιαίες, ανάλογα με τις δυνατότητες των ενδιαφερομένων. Αλλάζει το σύστημα χρηματοδότησης έργων από το Πράσινο Ταμείο. Στο εξής, σε κάθε Δήμο θα επιστρέφεται το ποσό που θα εισπράτεται από την τακτοποίηση αυθαιρέτων κλπ. Έτσι, κάθε Δήμος θα γνωρίζει το τι θα εισπράττει και θα προγραμματίζει τα έργα του. Πρόκειται για ρύθμιση που κινείται σε θετική κατεύθυνση και αντικειμενοποιεί το σύστημα χρηματοδότησης των δημοτικών έργων. Ξεκίνησε το πρώτο κύμα αποζημιώσεων για τον καταρροϊκό πυρετό. Τα μέτρα για τον καταρροϊκό πυρετό είναι και αρκετά προχωρημένα και κάθε μέρα τα βελτιώνουμε. Υπάρχει πλαίσιο αποζημίωσης, όπως αυτό περιγράφεται σε κοινή υπουργική απόφαση του Φεβρουαρίου του 2014. Υπήρχε έλλειψη χρημάτων, όμως ενισχύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με 6,5 εκατομμύρια ευρώ αυτός ο κωδικός και αν χρειαστεί θα υπάρξει και άλλη ενίσχυση. Ήδη πήγε από την Τράπεζα Ελλάδος προς την Τράπεζα Πειραιώς και από εκεί στις ΔΑΟΚ και στους λογαριασμούς των κτηνοτρόφων το πρώτο κύμα αποζημιώσεων σε όλη την Ελλάδα. Τα παραπάνω επεσήμενε ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Πάρης Κουκλόπουλος. Τέλος να θυμίσουμε, μία επιπλέον ώρα ύπνου θα κερδίσουμε το πρωινό της Κυριακής 26 Οκτωβρίου, οπότε θα αρχίσει να ισχύει και χειμερινή ώρα. Στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής, οι δείκτες του ρολογίου θα πρέπει να γυρίσουν μία ώρα πίσω και να δείξουν 3. Η χειμερινή ώρα θα ισχύσει μέχρι την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου.